Είδαμε και μας έκανε εντύπωση, θα ξέρεις τον Αρτσιμπόλντο, τον ζωγράφο που έφτιαχνε αυτά τα έργα με τα. Να δούμε λίγο κάποιες εικόνες. Με τα φρούτα, μελιτζάνες, πιπεριές, εγκινάρες. Τα έργα του. Ναι, ναι, ναι. Πρόσωπα με φρούτα ή με λαχανικά. Τα οποία ήταν εξαιρετικά. Ένας φίλος. Να έχουμε τα πλάνα, να τα δείξουμε. Ωραία. Ένας φίλος ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη και τραγουδιστή. Να τα. Α, όχι, εδώ δείχνουμε το φίλο μας. Του ζωγράφου, λέω, παιδιά, του ζωγράφου. Του Αρτσιμπόλντο. Ναι. Α, το έχουμε βρει σε 3D. Πείτε μας έτσι. Άρα, παιδιά, λοιπόν, είμαστε πολύ προχωρημένοι. Λοιπόν, ναι, μπράβο. Εδώ λοιπόν είναι Αρτσιμπόλντο. Λοιπόν. Αυτή είναι η ιδέα. Και έπαιρνε τα φύλλα, κολοκύθες, τα πάντα και έφτιαχνε αυτά τα περίφημα πρόσωπα. Κάπου θα τα έχετε, δηλαδή, κάπου θα τα έχει πάρει το μάτι σας. Αυτή λοιπόν δεν ξέρω αν είναι και η ιδέα ενός φίλου που θα έχουμε εμείς τώρα στην παρέα μας, ο οποίος τι έκανε. Πάει για ψώνια Κωστή, ναι, στο σούπερ μάρκετ, στο Μανάβικο, στο Κροπολείο, φορτώνει και αντί να τα μαγειρέψει, τα κάνει έργα τέχνης. Και είναι φωτογράφος φαγητών, είναι τραγουδιστής και είναι και καλλιτέχνης. Φωτογράφος. Είναι ο Νίκος ο Πασχάλης, ναι, τον οποίο θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως. Νάτος. Καλημέρα σας, κύριε Πασχάλη. Καλημέρα, τι κάνετε, κύριε Μπραγάνη. Καλημέρα. Είμαστε καλά, εσείς. Ταλαντούχος. Βλέπω και τη φωτογραφική μηχανή από πίσω. Στο στούντιο. Ναι, ναι, ναι. Με βρήκατε στο στούντιο. Το οποίο στούντιο είναι το σπίτι μου, βέβαια. Μια χαρά. Τέλος του σαλόνι. Ο Αρτσιμπόλντο ήταν αυτός που σας έδωσε την έμπνευση για να αρχίσετε κι εσείς να φτιάχνετε. Θα δούμε τι ακριβώς με λαχανικά, φρούτα και άλλα είδη βρόσιμα. Ναι, ναι. Αυτό που εμπνεύστηκα ήταν ο πίνακας του Αρτσιμπόλντο. Μου άρεσε πάρα πολύ και λέω. Θα κάνω κάτι τέτοιο. Τώρα βλέπουμε τι φτιάχνετε εσείς όμως. Κάτω από εσάς τα πλάνα δείχνουμε τις δικές σας δημιουργίες. Ελάτε. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο δημιούργημα βέβαια, γιατί φανταστείτε χρησιμοποίησα από κάτω, ναι, από κάτω χρησιμοποίησα λάχανο για να καρφώσω τα υπόλοιπα λαχανικά από πάνω για να φαίνει το 3D της υπόθεσης. Ήταν κάτι δύσκολο γενικά. Μου πήρε ένα 2-3 ώρες, αλλά τελικά το αποτέλεσμα με δικαίωση είναι όμορφο. Αυτό πώς προέκυψε τώρα. Εσείς ξεκινήσατε ως τραγουδιστής πρώτα. Ναι, εμένα η δουλειά μου είναι, ήτανε μάλλον και είναι ακόμα βέβαια, αλλά βέβαια με το lockdown ποτέ δεν ξέρουμε. Μπλόκαραν όλα, σωστά. Μπλόκαραν όλα, οπότε εγώ τραγουδούσα πολλά χρόνια και τα τελευταία 5 χρόνια ασχολήθηκα με τη φωτογραφία. Τυχαία, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα επάγγελμα. Άρα μοιράζεστε μεταξύ τραγουδιού και φωτογραφίας. Και εκεί που φωτογραφίζετε πιάτα φαγητών, που είναι μια ολόκληρη επιστήμη τώρα αυτή. Βλέπουμε στήσιμο καταπληκτικό για να παρουσιαστεί το πιάτο με το φαγητό. Ένα πιάτο φαγητού που δεν μπορείς να το αγγίξεις, δεν μπορείς να το μυρίσεις, να το κάνεις τόσο ελκυστικό μέσω της φωτογράφησης, προφανώς είναι τέχνη του φωτογράφου. Ταλέντο, σωστό. Να κάνεις λιγουρευτό ένα πιάτο που δεν μπορείς να το αγγίξεις. Αυτό το κάνετε για περιοδικά, για εστιατόρια, για ποιον το κάνετε. Για περιοδικά, για εστιατόρια, για προσωπική χρήση. Αλλά όσον αφορά τη δουλειά, είναι προς επιτοπλίστων εστιατόρια που χρειάζονται φωτογραφίσεις για τους καταλόγους τους, για τα social media. Και αυτό πώς προέκυψε τώρα. Βλέπουμε από κάτω έργα δικά σας. Πρόσωπα, είδαμε την, ναι, Κρήτη. Κάποια στιγμή έχετε βάλει κρέατα, ναι, ναι, ζυμαρικά, έχετε κάνει όλο το χάρι. Η Κρήτη ήταν η αρχή. Να, το έργο ήταν. Η Κρήτη ήταν η αρχή. Επειδή έχω τελειώσει και γραφιστική, με έχει πάρει τηλέφωνο ένας φίλος. Το φεγγάρι είναι. Να πάρω μέρος. Μισό λεπτό. Λίγο. Ναι. Ναι. Μου ζήτησε να πάρω μέρος σε ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Είχε γίνει φιλανθρωπικό σκοπό για την ΕΛΕΠΑΠ Χανίων και για τον Ορίζοντα. Σας φτιάχναμε 100 γραφίστες, 100 αφίσες με θέμα την Κρήτη. Μάλιστα. Και εγώ σκέφτηκα, λέω, τι να κάνω, να μην κάνω κάτι γραμμικό όπως θα κάνανε οι υπόλοιποι γραφίστες. Να φτιάξω την Κρήτη από φαγητό. Και έτσι έφτιαξα αυτή τη φωτογραφία και πήρα μέρος κι εγώ. Σε αυτό το φιλανθρωπικό καλά, στην έκθεση που έγινε μάλλον, το φλούριο φυσικά. Ναι, από όλα, από όλα. Τυρί. Θα μπορούσε να είναι και μία παραπομπή σε όλο αυτό το πλούτο που έχει η Κρήτη. Ακριβώς. Και προς τα έξω δηλαδή αν βγει, ότι όλα αυτά υπάρχουν, ήταν ντόπια προϊόντα. Και αυτή ήταν και η σκέψη εξάλλου. Αυτό ήταν η σκέψη εξάλλου. Αυτό ήταν το πρώτο έργο, από εκεί ξεκινήσατε. Το πρώτο έργο ήταν η Κρήτη, ναι, ναι. Μετά έπαιρνα μέρος σε διαγωνισμό. Η Κρήτη με πήρε μέρες για να το σκεφτώ και κάποιες ώρες για να το υλοποιήσω. Φανταστείτε ότι τότε δεν είχα καλή μηχανή και δανείστηκα από ενός φίλου μας για να το φωτογραφίσω αυτό. Και από εκεί πέρα ξεκίνησα και έφτιαξα κάποια άλλα έργα όπως η συμμετρική πάστα. Όπως α, το λέω εγώ. Το έχουμε και αυτό με τα ζυμαρικά. Τα μακαρόνια, να το δείξουμε. Τα ζυμαρικά, ναι. Ναι. Σε αυτά έπαιρνα μέρος, παίρνω μέρος μάλλον σε μερικές συνεργού διαγωνισμού φωτογραφίας που διοργανώνει το teachme.gr του Βαγγέλη Βλασόπουλου και του Πάνου Βλασόπουλου. Και εκεί πέρα
έχω αναδείξει αρκετά έργα μου. Εδώ και μέτρημα τώρα, ε, πρώτες η λεπτομέρεια, ναι, το, ναι, το χιλιοστό, ναι. Πολύ υπομονή, με τσιμπιδάκι, με χάρακα. Με τσιμπιδάκια, βέβαια, μικροδουλειά. Και από τότε που ξεκινήσατε, πόσα έργα έχετε κάνει πια? Έχω φτάσει σίγουρα γύρω στα 10 έργα και συνεχίζω και θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Τα οποία δεν είναι προϊόντα της καραντίνας δηλαδή τώρα αυτά. Είχατε ξεκινήσει από πριν? Όχι, όχι, όχι. Από πριν, από πριν. Mm-hmm. Και από τι πριν. Είναι τώρα αυτό? Ψυχοθεραπεία, χαλάρωση, εκτόνωση? Τι είναι? Φαντασία. Φαντασία. Δεν ξέρω, τώρα το να βλέπεις ένα λαχανικό και να φαντάζεσαι διάφορα πράγματα, δεν δηλαδή, ξέρω. Δηλαδή, συγγνώμη, πάτε εσείς τώρα με το σακουλάκι στη Λαϊκή. Κοιτάς το σχήμα. Ωραία. Της μελιτζάνας, όχι για να το κάνεις καλό μπριάμ, αλλά για να το κάνεις καλή μύτη. Ακριβώς. Για το έργο. Κάτι, ναι, κάτι τέτοιο. Λέτε κάτι τέτοιο, δηλαδή ακριβώς. Στο μανάβι τώρα στη Λαϊκή, περίμενε να ψάξω λίγο γιατί έχω άλλο σκοπό. Να, εδώ κοιτάξτε. Του λέω βάλε δύο μάγουλα και εννοώ πορτοκάλια. Δύο μάγουλα πορτοκάλια. Και μια μύτη το αχλάδι. Και δύο μουστάκια, τι είναι αυτά εκεί από κάτω τα... Δύο ελιές, ναι, δύο ελιές τα μάτια. Κοίταξε, ναι, τώρα ακριβώς. Εδώ. Αυτό πόση ώρα σας πήρε για να το φτιάξετε? Γύρω στις δύο μισή ώρες περίπου. Και τι τα κάνετε μετά όλα αυτά? Αυτά που μπορούμε τα τρώμε, αυτά που δεν μπορούμε τα πετάμε. Γιατί τα κουπίσαμε, γιατί τα αφήσαμε κάπου κάτω και μπορεί να μην μπορούμε να τα φάμε. Εφήμερο εντελώς, εφήμερο έργο. Εντελώς, ναι, δεν μπορείς να το κρατήσεις παραπάνω και δεν χωράει και σε ψυγείο, οπότε, σωστό. Γιατί είναι σε μεγάλη διάσταση. Σε κανένα τραπέζι το βγάζετε? Πρέπει καμιά φορά, για φρουτοσαλάτα. Μαλλιά μαϊντανό, λέει η Μαρία, ποιος θα φάει? Μα γι' αυτό, έλατε, γιατί μοιάζει σαν ανθοστολισμό, σαν ανθοσύνθεση. Έτσι όπως τα φτιάχνετε, φαντάζομαι, βάζετε το μάτι. Ναι. Έχω φτιάξει ένα μπουκέτο με φρούτα και λαχανικά, πρέπει να την έχετε τη φωτογραφία. Ναι, τα έχουμε όλα. Η οποία και αυτό είναι... Την ώρα που τα φτιάχνετε, ρίχνετε και κανένα τραγούδι. Καμιά φορά. Τα συνδυάζετε. Λίγο το τραγούδι. Το έργο και η φωτογραφία. Ένα αστείο με τα έργα μου ήταν όταν έφτιαχνα την Κέρκυρα με μπαχαρικά. Πρέπει να το έχετε και αυτό. Ναι, τώρα βλέπουμε το μπουκέτο. Ναι, το μπουκέτο αυτό με τα λουλούδια υποτίθεται. Με την Κέρκυρα, με τα μπαχαρικά, εκεί ήταν που δεν μπορούσα να αναπνεύσω πάνω από το έργο. Όχι, από τα μπαχαρικά. Και φεύγαν τα μπαχαρικά, ναι. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό που δείχνουμε τώρα με κάποια αυγά που είναι σαν μπαλόνια, πορτίκι. Α, δεν με ξέρω τα αυγά, ναι, πορτίκι είναι. Ωραίο και αυτό. Ναι, και αυτό. Μπράβο ήταν έτσι μια θεματική. Ωραίες ιδέες. Φωτογραφία που λέω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Με την κορονοϊό, εντάξει, το παλεύετε? Δεν γίνεται αλλιώς. Τι να κάνουμε, σωστό και αυτό. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, να είστε καλά.